Μεθ COVID αναπτύσσονται εφόσον υπάρχει ανάγκη. Με δεδομένη την παρούσα κατάσταση δεν υπάρχει λόγος ανάπτυξης μεθ αποκλειστικά για COVID αυτή τη στιγμή. Αίσθηση και ποικίλα σχόλια για ένα νομό που έχει μεταφέρει σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης τουλάχιστον 5 ασθενείς κορονοϊού που έχριζαν διασωλήνωσης επειδή δεν λειτουργεί μεθ COVID στο νοσοκομείο, προκάλεσε η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ως προς την ενίσχυση της μονάδας εντατικής θεραπείας του Ρεθμιώτικου Νοσοκομείου. Αν και αδιάβαστος για τα προβλήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος, ο Νίκος Κοντοζαμάνης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ΜΕΘ, χωρίς όμως να δώσει επεξηγήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να περάσει σήμερα στην αντεπίθεση ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, που υποστηρίζει ότι η ΜΕΘ του Ρεθμιώτικου Νοσοκομείου δεν ενισχύθηκε, αλλά αποδυναμώθηκε. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός μας είναι δυναμικός και προσαρμόζεται στις ανάγκες της δεδομένης χρονικής στιγμής. Αφού ο δυναμικός σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας κατά τον κύριο Κοντοζαμάνη δεν κρίνει σκόπιμη σε αυτή τη φάση την ανάπτυξη μεθ COVID στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, παρότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος και εξοπλισμός. Πότε δηλαδή είναι η κατάλληλη φάση, αν όχι στην αρχή ενός τρίτου και απρόβλεπτης φοδρότητας λόγω μεταλλάξεων επιδημικού κύματος? Πέρα όμως από την προκήρυξη 18 μόνιμων θέσεων γιατρών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, την επόμενη εβδομάδα μία ακόμα προκήρυξη θα βγει στον αέρα, στην οποία θα παρέχονται οικονομικά κίνητρα για θέσεις παθολόγων στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Να μπορούμε να προκηρύσουμε θέσεις διευθυντών ή επιμελητών Α. Αυτό σημαίνει πρακτικά, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι δίδεται ένα παραπάνω οικονομικό κίνητρο. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προκηρύξουμε μόνιμες θέσεις που να νιώσουν ασφάλεια οι γιατροί για να έρθουν να διαμείνουν στην πόλη του Ρεθύμνου και να χτίσουν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο.